Χαίρετε! Η αντισύλληψη μετά τον τοκετό είναι βασικό στοιχείο του οικογενειακού προγραμματισμού. Άλλωστε, συχνά συνιστάται στη γυναίκα να περιμένει για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τον τοκετό πριν ξεκινήσει εκ νέου προσπάθειες για το επόμενο μωρό. Έτσι, μειώνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης επιπλοκών σε επόμενη κοίηση. Ο θυλασμός σε γενικές γραμμές μειώνει τις πιθανότητες μια γυναίκα να συλλάβει, καθότι οι ορμόνες που εκκρίνονται τότε αναστέλνουν την οόθηλα κυριαρχία, δηλαδή την παραγωγή νέων ωραίων από τις οοθήκες. Η αξιοπιστία του όμως μειώνεται καταρχάς μετά τους 6 μήνες, ενώ ακόμα και πριν το συγκεκριμένο ορόσημο αυτή δεν είναι δεδομένη. Συγκεκριμένα, η αποτελεσματικότητα του θυλασμού μεθόδου αντισύλληψης μειώνεται δραστικά μεταξύ των γευμάτων του μωρού, μεσολαβούν περισσότερες από 4 ώρες ή το πολύ 6 ώρες τη νύχτα. Άλλα ζευγάρια επιλέγουν ως μέθοδο αντισύλληψης μετά τον τοκετό τη διακεκομένη επαφή, δηλαδή την εξπερμάτωση εκτός του κόλπου. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως πριν από την εξπερμάτωση από την ουρήθρα του πέους εξέρχεται το λεγόμενο προσπερματικό υγρό, το οποίο περιέχει μικρό αριθμό σπερματοζωαρίων. Επομένως, με τη μέθοδο αυτή, η πιθανότητα ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης είναι μικρή μεν, υπαρκτή δε. Το προφυλακτικό είναι το προτιμόμενο μέσω αντισύλληψης πολλών ζευγαριών και μετά τον τοκετό. Τότε όμως ο κόλπος της γυναίκας λόγω των ορμονικών αλλαγών συχνά παρουσιάζεται ξηρός. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο λιπαντικό τζέλ, προκειμένου να διευκολυνθεί η διείσδυση, τότε φροντίστε αυτό να είναι υδατοδιαλυτό. Γέλες που δεν έχουν σαν βάση το νερό συχνά μειώνουν την αντοχή του προφυλακτικού. Η χορήγηση αντισυλληπτικών δισκίων καλό είναι να αποφεύγεται για τους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό, διότι συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης θρομβώσεων. Το σπιράλ τέλος είναι μια εξαιρετικά αξιόπιστη μέθοδος αντισύλληψης και μπορεί να τοποθετηθεί 2 μήνες μετά τον τοκετό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την αντισύλληψη μετά τον τοκετό, κάτω από το βίντεο αυτό θα βρείτε το σύνδεσμο στο σχετικό περιεκτικό άρθρο μας. Να είστε πάντα καλά! Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε νέα βίντεο για την υγεία της γυναίκας και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα θα βρείτε στο site μας.